Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σήμερα Πέμπτη αναμένεται εκτός σημαντικού απρόπτου να υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές για το 75% της εθνικής ασφαλιστικής από τους κινέζικους ομίλους Φωσούν και Κονγκ Μπάο, καθώς η σχετική προθεσμία λύγει το απόγευμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως τελειώνει και η περιπέτεια της πώλησης της μεγαλύτερης ελληνικής ασφαλιστικής, καθώς για να μην επαναληφθεί το φιάσκο της Εξίν, οι δύο υποψήφοι επενδυτές και οι προσφορές τους θα περάσουν από εξονυχιστικό έλεγχο. Πριν αναδειχθεί ο νέος επενδυτής, θα εξεταστούν διεξοδικά το κατά πόσο τα δύο σχήματα διαθέτουν πράγματι την απαραίτητη οικονομική επάρκεια ή την χρηματοδότηση για να υλοποιήσουν επένδυση τέτοιου μεγέθους. Το θέμα βέβαια δεν είναι μόνο το αν θα μπορέσουν να διαθέσουν τα χρήματα για την αγορά των μετοχών, αλλά και το κατά πόσο θα μπορούν να τρέξουν στο μέλλον την εθνική ασφαλιστική. Η πορεία υλοποίηση των προαπαιτούμενων και τα τεχνικά ζητήματα της ελάφρυνσης του χρέους θα βρεθούν στο επίκεντρο του Euro Working Group που διεξάγεται σήμερα Πέμπτη στο Παρίσι. Στο μέτωπο του χρέους, το μείζον ζήτημα είναι το τι θα ισχύσει με την επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης των δανείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητά μια επέκταση 15 ετών, ενώ η Γερμανία δεν συζητά παρά μια πενταετή επέκταση. Στην καθιερωμένη βέβαια απολογιστική επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Mario Centeno προς τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης για την προηγούμενη συνεδρίαση του Eurogroup, προκύπτει πως απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να υπάρξει η πολιτική απόφαση στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου τόσο για τα πιθανά μέτρα για το χρέος όσο και για το μεταμνημονιακό πλαίσιο είναι η ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων. Στην σύσταση ομάδας εργασίας που θα αναλάβει να διεκπαιρεώσει όλες τις τεχνικές διαδικασίες για την μεταβίβαση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, το γνωστό Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων, προχώρησε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος, έτσι ώστε να μπορέσει το ΆΚΑ να μετατραπεί πριν από το τέλος του 2018 από οργανισμό του δημοσίου σε ανώνυμη εταιρεία. Στη βάση αυτή, η ειδική ομάδα εργασίας θα πρέπει να προσδιορίσει ως την επόμενη Πέμπτη την προέλευση των απαιτούμενων κονδυλίων για την τακτική συντήρηση και την γενική επισκευή των υποδομών του ΆΚΑ. Να σημειωθεί πως η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στην οποία ανήκει το ΆΚΑ, αλλά όχι και η διαχείρισή του, έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της αξιοποίησης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, των οποίων την κακή κατάσταση όλοι γνωρίζουμε. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 785,65 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,59% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.